να πω ότι είναι ωραίο που είναι κατά τη γνώμη μου ειλικρινής η κουβέντα, δηλαδή οι προηγούμενοι τρεις είπανε και τις αδυναμίες, άσκησαν κριτική, έγινε αυτοκριτική. Είναι καλό γιατί έτσι πρέπει να μιλάμε, μεταγνώσεως, για να δούμε και πώς θα πάμε παρακάτω. Σήμερα είχα βρεθεί σε ένα τηλεοπτικό κανάλι μικρό, από το πρώην 902, που... το έψιλον, ναι. Για το συγκεκριμένο θέμα, με αφορμή το σχέδιο νόμου του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια τις δηλώσεις του Μητροπολίτου Σεραφή περί αφορισμού, που είπε ότι όποιοι τολμήσουν βουλευτές να ψηφίσουν το σχέδιο νόμου αυτό ή το άλλο θα αφοριστούν. Και τέθηκε ένα ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος, προς εμένα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει μετά τις δηλώσεις αυτές και όλο το, θα κάνει πίσω μπροστά στο φόβο του αφορισμού. Είναι βέβαια περιττό να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές και οι βουλευτήνες του δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, θα επιμείνουν προφανώς στην πρόταση συγκεκριμένη, αλλά θα δώσουν και συνέχεια στην προσπάθεια για την άρση των πολλαπλών διακρίσεων, για την ισονομία ανάμεσα στα ετερόφιλα και στα ομόφιλα ζευγάρια. Τώρα, αν μένω έτσι προς ώρα στο παραγγελματικό, όσοι το διαβάσατε βέβαια, και στο βαθιά σκοταδιστικό και ακραία ομοφοβικό λόγο του Σεραφείμ, το κάνω για να δείξουμε λίγο τις δυσκολίες που υπάρχουν, που έχουμε μπροστά μας, τους αρνητικούς συσχετισμούς, κυρίως, για να το σημειώσουμε αυτό, σε επίπεδο κοινοβουλίου, γιατί δεν έχει μετρηθεί, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, δεν έχουν μετρηθεί οι συσχετισμοί σε επίπεδο κοινωνίας. Το ψυχανεμιζόμαστε, καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν έχει μετρηθεί. Και ισχυρίζομαι ότι δεν είναι αυτό το οποίο συνήθως λέγεται. Δηλαδή δεν είναι τόσο αρνητικοί οι συσχετισμοί σε επίπεδο κοινωνίας, αν και βεβαίως γνωρίζουμε πολύ στην πραγματικότητα. Αυτές οι δυσκολίες φάνηκαν αμέσως κιόλας. Θέλετε προσχηματικά, θέλετε δεν ξέρω πώς, φάνηκαν αμέσως. Είδαμε πώς έκανε πίσω, το είπε η Βασιλική, πώς έκαναν πίσω αμέσως μετά τις δηλώσεις και γενικώς τη συζήτηση αυτή η κυβερνητική παράταξη. Και είπε ποιο σύμφωνο συμβίωση τώρα και ποιο αμόφυλα ζευγάρια κάνουν πίσω. Θα δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη και τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από τη ΔΗΜΑΡ. Αυτά βέβαια είναι ως προς τους αντιπάλους μας. Είναι στα άλλα πολιτικά κόμματα ή χώρους συντηρητικούς κύκλους. Θα ήθελα όμως να δούμε και λίγο το πώς αντιλαμβάνουν τα πράγματα οι καλοπροαίρετοι, αυτοί που ασκούν καλοπροαίρετα κριτική και που μας αφορά. Αυτούς και αυτές που μας είπαν με αφορμή την εκδήλωσή μας ότι δεν είναι το κατάλληλο timing. Το timing το έχω ακούσει πολύ τις τελευταίες, ας πούμε, 10 μέρες. Δεν είναι η ώρα, για να το πούμε λίγο διαφορετικά. Είπαν ότι, Στέλλα έτσι, είπαν ότι αυτή την ώρα ο λαός μας στενάζει και αλήθεια είναι από την μνημονιακή πολιτική ότι στερείται φαγητού, υγειονομικής περίθαλψης, ασφάλισης, παιδείας, ότι απειλείται τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Σωστά όλα αυτά, σωστά είναι, έτσι είναι. Δεν είναι λοιπόν η ώρα. Δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών, πολυτέλεια, για την άρση των διακρίσεων. Δεν είναι η ώρα. Όπως δεν ήταν η ώρα όταν τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης οι λεσβείες, οι γκέοι, οι τρανς διώγονταν και φυλακίζονταν. Ούτε τότε ήταν η ώρα φυσικά, όσο πιο πολύ μεταπολίτευση καιρός. Όπως δεν ήταν η ώρα όταν το 1977 περνούσε νομοσχέδιο, οι παλιότεροι φαντάζομαι και οι παλιότεροι θα το θυμούνται, και οι εφημερίδες εποχής μίλαγαν τότε για εκτόπιση, αυτή ήταν η τίτλη, εκτόπιση των ομοφυλόφιλων. Λάθος timing προφανώς ήταν για ορισμένους όταν ο Ρήγας, η εικόνα Ρήγας Φεραίος, η νεολαία του Κούκου Εσωτερικού, άνοιγε τις πόρτες του φεστιβάλ Αυγής Θούριου στο τότε ΑΚΟΕ και το περιοδικό Αμφί. Ήτανε σεισμός, ήτανε μεγάλο γεγονός εκείνη η κίνηση του Ρήγα Φεραίου και βεβαίως για πολλούς δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Λάθος στιγμή ήταν όταν εκατοντάδες άνθρωποι, για να μην πω παραπάνω, ανάμεσά τους και μέλη της οργανωμένης ανανεωτικής κομμουνιστικής αριστεράς, πήραν μέρος στην κινητοποίηση για την απελευθέρωση του απεργού πείνας
του Ισοβίτη, του Χρήστου, του Ρούσου. Θυμάστε, πάλι λέω, οι παλιότεροι, ευτυχώς έχουμε και νεότερους εδώ, του Χρήστου, του Ρούσου, που έκανε απεργία πείνας και πήραν μέρος και δικοί μας άνθρωποι από το χώρο της αριστεράς, οργανωμένης αριστεράς, και κάναν απεργία πείνας στα Προπύλαια και έτσι τελικά, μαζί με άλλους φυσικά, πολλούς, και απελευθερώθηκε τελικά ο Ισοβίτης, ο Χρήστος, ο Ρούσος, που ενδεχομένως να ήταν και ανάμεσά μας, είναι μια χαρά και το παλεύει. Λάθος πάλι όταν κάποιοι από εμάς, από το χώρο πάλι της αριστεράς, πήγαμε στην Τήλο για τους γάμους των δύο ομόφυλων ζευγαριών, όταν η εφημερίδα Εποχή δημοσίευσε τις πρώτες αγγελίες γάμου, όταν ο ραδιοσταθμός στο Κόκκινο πήρε μέρος ενεργά στην όλη προσπάθεια. Λάθος κάθε φορά που η αριστερά ή μέρος αυτής έδινε φωνή στους χωρίς φωνή, στους χωρίς δικαιώματα. Αλλά συντρόφοι και σύντροφοι και φίλες και φίλοι, αυτή η αριστερά, η κινηματική, η ριζοσπαστική, η εναλλακτική, η αριστερά της καθολικής απελευθέρωσης, ισχυρίζομαι ότι θα συνεχίσει να κάνει λάθη στην ώρα και στο timing. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε λάθη. Και ίσως να χρειάζεται κάτι επιπλέον. Και μια και είμαστε εδώ, πρέπει να το πούμε. Χρειάζεται η αριστερά μας να ζητήσει συγγνώμη από τη ΛΟΑΤ κοινότητα, από τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που βιώνουν την απαξίωση, τις ανισότητες και τις διακρίσεις. Ένα συγγνώμη γιατί ολιγόρησε, γιατί δεν μπήκε όσο θα έπρεπε φυσικά μπροστά, γιατί δεν έγινε οδόφραγμα στην κοινωνική βαρβαρότητα, στην επίθεση που δέχτηκαν και δέχονται χιλιάδες άνθρωποι, γυναίκες και άντρες, αλλά και άνθρωποι που διεκδικούν το δικαίωμά τους στον αυτοπροσδιορισμό, στην ταυτότητά τους, στο κοινωνικό φύλο. Στους έφηβους και στις έφηβες που βγαίνουν στον κόσμο, το ξέρουμε όλοι μας, εδώ τουλάχιστον, και βλέπουν ότι δεν έχουν θέση σε αυτόν τον κόσμο, ότι είναι αόρατοι. Στην τρανς μαθήτρια νυχτερινού σχολείου, είναι πρόσφατο, που λιδωρήθηκε, που επιχείρησαν να την κάψουν ζωντανή, για το μόνο λόγο ότι διεκδικούσε με πάθος αυτό που η ίδια αισθανόταν για τον εαυτό της, ο μόνος λόγος. Σε αυτόν ή αυτή που δεν έχει τη δυνατότητα ούτε καν επισκεφτεί το σύντροφο της ζωής του, της ζωής της, στην εντατική μονάδα ενός νοσοκομείου. Η Στέλλα τα είπε εξαιρετικά μια ολόκληρη πλευρά και νομίζω ότι μας καλύπτει όλους μας. Συντρόφοι και σύντροφοι και φίλοι και φίλες, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, το είπε η Βασιλική. Το νομοσχέδιο που καταθέσαμε την περασμένη Παρασκευή για μας είναι μόνο ένα βήμα, βήμα που ανοίγει απλώς ένα παράθυρο, όχι κάτι παραπάνω. Και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι σημαντική. Να υπενθυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του πρώτου, του ιδρυτικού του συνεδρίου, και αυτό έχει τη σημασία του, δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει την άρση των πολλαπλών διακρίσεων για τη ΛΟΑΤ κοινότητα, ότι θα καθιερώσει τον πολιτικό γάμο και για ομόφυλα ζευγάρια, φυσικά ως δυνατότητα, γιατί όσοι θέλουν να το επιλέξουν. Καμία λοιπόν διάκριση, καμία διαφορά, καμία κρατική παρέμβαση σε ανθρώπινες επιλογές και επιθυμίες. Μικρή παρένθεση. Επειδή η κριτική που ασκείται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλοδεχούμενη, βοηθάει το ΣΥΡΙΖΑ, για να συνοηθούμε. Μην νομίζετε όμως ότι είναι τυχαία η σημερινή σύνθεση. Δεν είναι τυχαία η παρουσία της φίλης μας της Στέλλας. Δεν είναι τυχαία. Ήταν επιλογή. Ξέραμε προφανώς τι είναι, ξέραμε τι περίπου θα πει, την ουσία εννοώ. Δεν ήταν τυχαία, ήταν επιλογή της κουβέντας. Ο Νίκος θα έλεγα ότι αυτονόητα, και πρέπει να δώσω να πούμε και ένα μπράβο και στον Νίκο και σε όλους τους άλλους που έκαναν αυτή την προσπάθεια και που άνοιξαν δρόμο. Έτσι ανοίγονται οι δρόμοι. Όπως είχαν ανοίξει το δρόμο οι τέσσερις άνθρωποι στην Τήλο. Έτσι ανοίγουν οι δρόμοι. Και βεβαίως όταν πίσω από τους δύο, τους τέσσερις, τους πέντε γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κίνημα αδύναμο, ισχυρότερο, θα δούμε. Αλλά έτσι ανοίγουν οι δρόμοι. Και έτσι μάλλον. Καλούμε λοιπόν όμως τα άλλα κόμματα να πάρουν θέση για το σύνολο των ζητημάτων και όχι να κρύβονται από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα παραχωρώντας ψίχουλα. Αυτά που υπόθηκαν, να πούμε ότι εντάσσονται και τα ομόφυλα ζευγάρια. Εντάσσονται πού, σε ένα νόμο με καινογράμμα, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ζουμί, χωρίς ουσία, χωρίς δικαιώματα πάλι.
Αυτό που διεκδικούμε εδώ είναι να υπάρξει ένα σύμφωνο συμβίωσης στην παρούσα φάση, ναι, που να έχει ουσία, να έχει περιεχόμενο, να έχει κατακτήσει, να έχει δικαιώματα. Αλλιώς θα μείνουμε σε ένα συμβολισμό που προφανώς έχει σημασία, έχει αξία, αλλά στην προκειμένη δεν φτάνει, δεν αρκεί, διότι μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκες. Και σε αυτό η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να απαντήσει, σε πραγματικά δηλαδή αιτήματα, σε πραγματικές ανάγκες που αφορούν τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, πάω λίγο παραπέρα, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, δεν είναι μόνο το σύμφωνο συμβίωση ή ο πολιτικός γάμος, αλλά είναι και η άρση των πολλαπλών διακρίσεων, είναι ιδεολογικό, είναι πολιτικό, είναι αξιακό το ζήτημα και έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να πούμε για άλλη μια φορά τη δική μας θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δίπλα στην κοινωνία των φτωχών, δίπλα στους άστεγους και τις άστεγες, στους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους, στον εργάτη και την εργάτρια που δουλεύει αλλά δεν πληρώνεται, στον ασθενή που δεν μπορεί να πληρώσει τα φαρμακά του, που δεν έχει περίθαλψη, στο παιδί που λιποθυμά από πείνα στο σχολείο, αλλά την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή θα δίνει μάχη για την άρση των πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος της ΛΟΑΤ κοινότητας και όχι μόνο. Επίσης, μια μικρή παρένθεση και να πω ότι στους άστεγους, στους πεινασμένους, στους ανθρώπους που υποφέρουν, στους ασθενείς που δεν έχουν να πληρώσει τα φαρμακά τους, είναι και ετερόφιλοι, είναι και ομοφιλόφιλοι. Είναι γκέι και δεν είναι γκέι. Είναι έτσι, είναι και αλλιώς. Είναι όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή ότι κάποιοι υποφέρουν γιατί είναι ετερόφιλοι και κάποιοι δεν υποφέρουν γιατί δεν είναι ετερόφιλοι. Συνεπώς μιλάμε για μια διαρκή επανάσταση με τομές και ρήξεις που θα ανοίγουν το δρόμο για μια νέα κοινωνία που θα βασίζεται στις απελευθερωτικές ιδέες της αριστεράς. Γι' αυτό πιστεύουμε βαθιά ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα, τώρα είναι το κατάλληλο timing, όπως ήταν και χθες βεβαίως, και κάθε στιγμή και πάντα, όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ορατότητα, φωνή και δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλώς, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ένα αντιμνημονιακό κόμμα. Είναι κόμμα της αριστεράς, της κοινωνικής απελευθέρωσης, που για να είναι πραγματική, να είναι ουσιαστική, δεν μπορεί παρά να είναι καθολική. Δεν μπορεί σήμερα να λέει δίνουμε τη μάχη για τα ζητήματα του μνημονίου, να καταργηθεί το μνημόνιο, να ασκήσουμε το μνημόνιο. Εμείς θέλουμε να ασκήσουμε τα πολλαπλά μνημόνια τα οποία καταδυναστεύουν τις ζωές μας. Και μέσα σε αυτά τα πολλαπλά, τα πολλά μνημόνια είναι και το μνημόνιο που υπογράφει από κάτω διακρίσεις, ρατσισμός, επιθέσεις ενάντια στην ΛΟΑΤ κοινότητα. Αυτά και εφόσον υπάρξουν και ερωτήσεις θα μπορούσαμε να απαντήσουμε και τη ουσία γιατί η μία ή η άλλη επιλογή. Ευχαριστώ.